καθαρίσουν όλο. Δεν μπορούν. Θα μας πούν τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, θα βοηθήσουν. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που ταλανίζει τους κατοίκους επί 3,5 χρόνια και απλά με προσωρινές λύσεις απόφραξης κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, συνεχίζει ο κ. Χριστοδούλου. Παράλληλα, αναφέρει πως αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος είναι να έχει μετατραπεί η γύρω περιοχή σε εστία μόλυσης και αναπαραγωγής κουνουπιών και μικροβίων. Εικόνα που οι ίδιοι οι κάτοικοι τονίζουν πως ζουν καθημερινά. Εδώ και 4,5 χρόνια το ένα είναι το δικό μας και τα 3,5 τα προηγούμενα. Θα κάτσω όμως το ένα είναι το δικό μας το ένα χρόνο. Υπάρχει ένα κόμπλεξ, θα έλεγα, από τη Δημοτική Αρχή, ότι επειδή είμαστε από τον Νεοχώρη Δήμαρχοι και 4 Δημοτικοί Σύμβουλοι, να μην δώσουμε τόσο πολύ βάρος. Δεν είπαμε να δώσουμε βάρος στον Νεοχώρη να λύνονται τα προβλήματα στο 1, 2 και όχι στο 3, αλλά είπαμε να λύνονται τα προβλήματα, έστω και στο και 5. Εδώ πήγαμε και μισή, όχι και 5. Μάλιστα, ο κ. Χριστοδούλου τονίζει πως θα είναι δίπλα σε κάθε δίκαιο του κάθε δημότη, ακόμη και αν αυτό απαιτεί σύγκρουση με έναν, δύο, τρεις ή ακόμη και με ολόκληρη την παράταξή του. Την παράταξη που κέρδισε τις εκλογές και τώρα είναι διοίκηση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, λεφτά έχουμε. Ας έρθουμε να κάνουμε 3 φρέατε. Πόσο στοιχίζουν? Και στο κάτω-κάτω, εάν δεν έχουμε και γι' αυτό λεφτά, όπως και για το πολιτιστικό κέντρο, οι άνθρωποι είπαν πόσα σπίτια είμαστε, να μοιραστούμε τα έξοδα και να το κάνουμε μόνοι μας. Μία λύση θέλουμε, μία απάντηση. Εγώ δεν μπορώ να ακούω, όπως είπε ο κύριος Παντελής, 5 συμβούλους έχουμε. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να σηκώνω το χέρι μου, να συμφωνώ ή να διαφωνώ μέσα στο Δημοτικό Σύμβουλο, ούτε να κάνω για να γυαλίζω παππούσια δημάρχων και αντιδημάρχων. Εδώ εγώ ήρθα για να λύσω τα προβλήματα αυτών, να ακούω τα προβλήματά τους και να δούμε λύση. Αν δεν μπορώ να το κάνω, θα κρυθώ στο τέλος της πενταετίας. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα θα κάνω το αδύνατο δυνατά να είμαι δίπλα τους. Αυτό έχει εδώ έχει ένα χρόνο και 1,5 χρόνο υπόθεση είναι αυτή. Ήρθαν, έφεραν το αποφραστικό, πώς το λένε, το ξεβουλώνω. Τους είπα, 25 μέτρα είναι βουλωμένο. Ό,τι να κάνετε, τζάμπα έρχεστε και δουλεύετε. Ανοίξτε, κάντε, λέω, 2-3 φρεάτε να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Εντάξει, είπα να τα κάνουμε. Να τα κάνω, αλλά... Δεν προλαβαίνω, γιατί δεν τα κάνω. Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Εγώ νομίζω μόνο στο Δήμο μας, μόνο 2-3 χωριά έχει. Τα υπόλοιπα είναι δευτερεύουσα τα χωριά.